Με προσωπικό σε σταθερά σημεία αλλά και με περιπολίες οχημάτων τους, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για μία ακόμη χρονιά θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πρόληψης πυρκαγιών στο μεγαλύτερο από τα στολίδια της Ξάνθης, που δεν είναι άλλο από το περιαστικό της δάσος. Από το 1998 κάνουμε πυρασφάλεια τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά από σύσκεψη που γίνεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την περιφέρεια και την πυροσβεστική υπηρεσία. Αναλαμβάνουμε το περιαστικό δάσος και συγκεκριμένα το πόστο της εκκλησιαστικής σχολής, δηλαδή του προφήτη Ηλία, τις ώρες από τις 9 μέχρι τις 1 το βράδυ, μετά από συνεννόηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όταν ο χάρτης επικινδυνότητας είναι αυξημένος. Βλέποντας τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν γενικότερα στην επικράτεια της χώρας και βλέποντας τις φωτιές που επικρατούν, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ξάνθης και με έγκριση πάντα και του Προέδρου της Κεντρικής Διοίκησης, Δ. Αντώνιο Ευγερινού, πέρα από τα σταθερά σημεία πυρασφάλειας, περιπολή και το διασωστικό όχημά μας, στα σημεία του περιαστικού δάσους, προφήτη Ηλίας, προφήτη Ηλία, Παναγία Καλαμού, Αρχαγγελιώτισσα και στην περιοχή του Καζίνου. Και φυσικά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Ξάνθης. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών? Οι εθελοντές, εάν αντιληφθούν κάποια αιστεία φωτιάς, ενημερώνουν το 199 την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ρόλος των εθελοντών είναι καθαρά ενημερωτικός για τους περιπατητές, οδηγούς στα συγκεκριμένα σημεία να είναι προσεκτικοί λόγω της επικινδυνότητας της ημέρας για κίνδυνο πυρκαγιάς από τσιγάρα, από αποτσίγαρα κλπ. Τονίζουμε ότι η ομάδα των εθελοντών μας που αναλαμβάνει την πυροπροστασία είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη από την Πυροσβεστική Ακαδημία για την δασοπυρόσβεση και την δασοπροστασία. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια στον Δήμο Ξάνθης, στην Περιφέρεια, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Τροχέα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του νομού Ξάνθης. Παράλληλα, όμως, σημαντική είναι η συνεισφορά των εθελοντών του τμήματος Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στις εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στην Ξάνθη και στα μοναστήρια της, συνεισφέροντας καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των πιστών που τα επισκέπτονται. Πέρα από την πυρασφάλεια που κάνουμε τις ημέρες εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τους εθελοντές, διασώστες και νοσηλεύτριες αναλαμβάνει από το μεσημέρι της 14ης μέχρι και τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου την υγειονομική κάλυψη των επισκεπτών, προσκυνητών στην Ιερά Μονή Παναγία Αρχαγγελιώτισσα και πιο συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο της Μονής θα υπάρχει ομάδα που θα παρέχει πρώτες βοήθειες, σταθερά και πεζοπόρα τμήματα όπως και ένα διασωστικό όχημα και ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού με δύο ομάδες εθελοντών που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη αυτή υγειονομική κάλυψη.